Σημερινή εκδήλωση μνήμης και τιμής για τα θύματα. Κοιτάξτε, η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, κατόπιν αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής που μετέχω και εγώ ως πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Σερών, αποφάσισε ότι σήμερα το βράδυ στις 8.30 σε όλα τα δικαστικά μέγαρα θα γίνει μια συμβουλική σιωπηλή διαμαρτυρία από τους δικηγόρους, προκειμένου να περάσουμε και εμείς το μήνυμα ως λειτουργία της δικαιοσύνης, ότι τα δικαστήρια δεν βρίσκονται μόνο για να λύνουν διαφορές, αλλά υπάρχουν και οι δικαστές διορίζονται εν ονόματι του ελληνικού λαού, στο όνομα του οποίου εκδίδονται και οι αποφάσεις, προκειμένου να απονέμουν δικαιοσύνη και να αποδίδουν ευθύνες στους επαιτίους αυτών των δυστυχημάτων, όπως το συγκεκριμένο που έλαβε χώρα στα Τέμπη, το οποίο αποτελεί πραγματικά εθνική τραγωδία και το οποίο συνέβη εξαιτίας συγκεκριμένων λαθών, παραλήψεων, συμβάσεων, αμελιών και πιθανώς και ενδεχόμενου δόλου συγκεκριμένων ατόμων που διοίκησαν τον οργανισμό, που είχαν την ευθύνη του οργανισμού και με όλο αυτό τον κύκλο των παραλήψεων οδήγησαν στον τάφο περίπου 60 νέα άτομα, τον ανθό της Ελλάδος, χωρίς λόγο, χωρίς αιτία, σε μια κατάσταση για την οποία λυπόμαστε, σε έναν θρήνο ο οποίος δεν έχει λόγια να υποθεί. Έτσι λοιπόν λέμε σήμερα στους δικαστές και στο πολιτικό σύστημα ότι οι ευθύνες πρέπει να αποδοθούν άμεσα, γρήγορα, για να επέρθει και η λεγόμενη κάθαρση, όπως συμβαίνει σε κάθε τραγωδία. Και αυτό ζητάει και ο ελληνικός λαός, αυτό ζητάνε και οι οικογένειες των θυμάτων, πρόεδρε, έτσι δεν είναι? Οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν φυσικά απόδοση ευθυνών, ζητούν δικαίωση την οποία δεν μπορούν να τη βρουν σε πλήρες μέγεθος στην παρούσα ζωή. Χάσαν τα παιδιά τους. Ο θρήνος αυτός δεν μπορεί να περιγραφεί. Ζητάει η κοινωνία όμως κυρίως παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων, προκειμένου να μην συμβεί αυτό ποτέ και ξανά σε κανένα νέο ή μεγαλύτερο άνθρωπο.